Αλήθεια υπάρχει μια ομάδα δρομερή που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Τον αντίπαλο τον πιάνει φόβος, τρόμος, πανικός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Κίτρινο μαύρες φανέλες, ηλυσιώτικα παιδιά, στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Στα Ηλυσία υπάρχει μια ομάδα δρομερή που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Τον αντίπαλο τον πιάνει φόβος, τρόμος, πανικός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ηλυσιακό. Ο Ηλυσιακός, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια αγωνίζεται φέτος στην Α Αθήνας. Μετέχει στο δεύτερο όμιλο και στις 7 αγωνιστικές που έχουν μέχρι στιγμής διεξαχθεί έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα από τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου στην έδρα του. Μαζί μας για να μιλήσουμε για την φετινή πορεία του Ηλυσιακού έχουμε τον κύριο Θόδωρα Κυριακού και τον κύριο Κώστα Χερεκάκη. Είναι και οι δύο στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Συλλόγου. Κύριε Θόδωρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κώστα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Εμείς πολύ. Λοιπόν, κύριε Θόδωρα, έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής 7 αγωνιστικές. Έχετε 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα από τον Παπάγου. Είστε ευχαριστημένος εσείς από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Εννοείται όχι. Δεν αντικατοπτρίζεται όχι την πορεία, τη δυναμική της ομάδας κτλ. Απλά για μένα ο Ηλυσιακός είχε πολλές ατυχίες. Ξεκίνησε από την αρχή με πολλά προβλήματα. Είχε τραυματισμούς. Προσβληθήκαμε, κάποιοι παίκτες μάλλον προσβληθήκαν και από τον κορονοϊό. Είχαμε λήψεις, είχαμε ατυχίες.
και σε συγκεκριμένα παιχνίδια και ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι στην Αγία Πρασή που θεωρούμε ότι η ομάδα αυτή θα είναι ανταγωνιστική μαζί μας στο θέμα του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή ας πούμε της Ανόδου, ότι ήμασταν πολύ άτυχοι, ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι και παραδεχτήκαν κι αυτοί. Χάσαμε και μπέναντι κοντά στο 80 και οπωσδήποτε δεν είναι, δηλαδή πρέπει να πω η βαθμολογία, μάλλον οι βαθμοί που πήρε ο βαθμός ήταν, νομίζω δεν ήταν σωστό, έπρεπε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι και οπωσδήποτε επειδή αυτό το παιχνίδι όπως ανέφερα και πριν είναι για μας είναι εξάποντο, γιατί άμα παίρνεις εκτός έδρας σε νίκη, με ομάδα που είναι αυτή που θα διεκδικήσει, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ καλό για μας. Και έτσι τα άλλα παιχνίδια, είχαμε ένα παιχνίδι με τα Μελίσια μέσα που έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίχρονο και κερδίζουμε 2-0. Βέβαια είχαμε μια τυχαία που βάλετε ένα παιδί πιτσιρικά στο αριστερό μπακ, αλλά στο δεύτερο ξεκινάμε στο παιχνίδι, χάνουμε πέναλτι να γίνει 3-0, χάνουμε πολλητά ευκαιρία και τελικά φτάνουμε δηλαδή το παιχνίδι κατά το 88 να γίνει και κράγκι νιό να χάσουμε κιόλας. Δεν είναι από τα απίθανα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι βέβαια η βαθμολογική θέση και η βαθμή που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, δεν είναι σωστή. Νομίζω όμως ότι επειδή τώρα είναι και καινούργια ομάδα, που το αναφέρατε και το έχετε αναφέρει και πριν, ότι ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του, τον έχει βρει μάλλον, και σιγά σιγά εδώ πέρα και τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει, τα καινούργια, έχουν βοηθήσει και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, προκειμένου να προχωρήσουμε εκεί που θέλουμε. Κώστα, ο Ολυμπιακός χρειάζεται πίστοση χρόνου. Νομίζω ναι, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Είχαμε μια τυχή χρονιά πέρυσι με την πτώση και έπρεπε να τα ξανακάνουμε πάλι όλα από την αρχή, διότι δεν υπήρχε παίχτης. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε 3 παιδιά από το προσινό ρόστερ, δηλαδή τον Ρενάρ... Με συγχωρείς Κώστα, όταν παραλάβατε την ομάδα, πόσα δελτία υπήρχαν? Στην ουσία δεν υπήρχε κανείς, γιατί έπρεπε ξανά πάλι να τους διαπραγματευτείς. Έτσι δεν υπήρχε κανένας. Λοιπόν, τα περισσότερα παιδιά μετά την πτώση δεν θέλανε περισσότεροι οι υποτίθεται έμπειροι να μείνουν στον Ολυμπιακό, ίσως επειδή είναι και αλφα κατηγορία. Εμείς προσπαθήσαμε όμως να κρατήσουμε τον Μπουσάη και τον Ρενάτο, γιατί θέλουμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό φέτος, γιατί πλέον οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν να χτίζονται από κάτω προς τα πάνω και θέλαμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση στα παιδιά της Ακαδημίας, να τα ανεβάσουμε και να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά με 5-6 έμπειρους, έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα κράμα μεγάλων και μικρών, διότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την Ακαδημία. Αυτό πιστώνεται στον Βασίλη τον Καλτσί και όλο το επιτελείο που είχε από κάτω. Έτσι, γιατί ανεβαίνοντας πάνω είδαμε ότι υπήρχαν πολλά παιδιά τα οποία ξεχύλιζε το ταλέντο, ήταν πολύ καλή ποδοσφαιριστές. Κώστα, να μου αναφέρεις, το γνωρίζουμε, αλλά καλό να το αναφέρεις. Ποιοι είστε στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου, εκτός από εσένα και τον κύριο Θόδωρα, είναι ο Γιώργος ο Καρκοβίρης, ο κύριος Μίσας. Σωστά. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Σταμάτης Αρκουλής, ο κύριος Σαϊδέκης και ο Αντρέας Πραμπάκης. Και ο Μπάμπης ο Πασχαλάκης είναι στη διοίκηση, που στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι κάνει τη δουλειά του Προέδρου, τα πάντα όλα. Έχει μεγάλη εμπειρία σε πολλά πράγματα, στην οργάνωση, σε όλα. Θέλω να πω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε την ομάδα. Προέρχεστε από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας, Κώστα. Όχι. Κανένας δεν είναι επιχειρηματίας και δεν είναι μόνο εμείς οι 7 που αγαπάμε την ομάδα. Να σου πω κάτι το τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Εάν μου βρεις μια ομάδα στην Αθήνα που έχει 250 διαρκείας, έχει δώσει 250 διαρκείας, άκου το νούμερο, τη στιγμή που ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν θα παίξουν. Αλλά επειδή αγαπάνε και θέλουν να στηρίξουν τον Ολυμπιακό, έστω και από το στέρημά του, δίναν το 50 για να ξεκινήσουμε να μυρίσουμε μια βάση οικονομική, ώστε να χτίσουμε αυτή την ομάδα. Το καλό του Ολυμπιακού είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την υπεραγαπάνε την ομάδα και είναι σίγουρο ότι δεν θα την αφήναν ποτέ μόνη στο να αφανιστεί να διαλυθεί. Κύριε Θόδωρα, όπλο του Ολυμπιακού είναι οι φίλαθλοι, ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος έχει βοηθήσει, όπως είπε εδώ ο Κώστας, σε μια περίοδο που ξέρουν ότι δεν θα μπουν στο γήπεδο, πληρώσαν τα διαρκείας, είναι αυτοί οι οποίοι αγαπάνε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, πάρα πολύ. Πρέπει όμως να αναφέρω κάποια πράγματα σε αυτή την επιτροπή, η οποία δεν έχει τον οικονομικό παράγοντα
Εμείς έχουμε δεχτεί, όταν λέμε, έχουμε πυροβοληθεί από τι, όχι από τον κόσμο, από αυτά που συμβαίνουν με τον κορονοϊό, το ότι δεν υπάρχουν, να πούμε, έσοδα από κάποια πράγματα τα οποία θα κάναμε. Εγώ παράλληλα, δεν υπήρχε πρόβληση και να μην βάζα τα... Χορηγός υπάρχει. Θα σας πω. Εγώ και να μην ήμουν στην Επιτροπή, δηλαδή, δεν είναι τίποτα εμένα, γιατί εγώ ήμουν συνέχεια και πέρσι με τον Σωσιλό Παλεμάκο πρόεδρος, είμαι κοντά, θα ήμασταν κοντά και τα λέμε, αλλά είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος ότι αυτά τα παιδιά τα οποία υπεραγαπούν τον Ελυσιακό, είναι ελυσιακάρες στην κυριολεξία, ότι μπήκανε μπροστάριδες σε μια περίοδο που τελικά εμείς έχουμε φρεναριστεί, να πω και εγώ κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε οικονομικός παρά, ούτε λεφτά έχω κτλ. Αλλά έχω κάποια πράγματα που απευθύνομαι στον κόσμο, με αγαπάει κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε, αδερφέ, μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση. Εμείς είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε χορό, λαχιοφούρο και δεν μπορούμε. Είναι βασικά πράγματα αυτά. Μετά, όπως και το κάνουμε, η Ακαδημία Υποκόσμια, γιατί δουλεύει φοβερά όλα τα χρόνια, περιμένουμε, ας πούμε, και κάποιο έσοδο από την Ακαδημία και τα πράγματα έχουν φρεναριστεί. Είναι μεγάλη, δηλαδή έχουμε δεχτεί πολλά πλήγματα. Και βοηθήσαν ο κόσμος και τα άτομα τα οποία εδώ πέρα έχουν, μιλάμε όταν λέμε για κάποια πράγματα, κάποιους ανθρώπους έχουν στο θέμα του οικονομικού έχουν ματώσει στην κυριολεξία. Που δεν το περίμενε κανένας και εγώ δεν το περίμενα και συγκεκριμένα ακόμα και από το διπλάνο δεν περίμενα, ας πούμε, να πει έτσι σε κάποια πράγματα που είναι οικογενειάρχης, βοηθήσανε πάρα πολύ. Πάρα. Κύριε Θόδωρα, θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιον ή κάποιους που σας στήριξαν? Δεν μπορώ να πω ιδιαίτερα κάποιους, απλώς εγώ αναφέρομαι σε κάποια περίπτωση που επειδή εγώ έτσι και ήμουν παίχτης με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν αυτός που επί τριετία τώρα στήριζε τον Ελυσιακό στον οικονομικό τομέα, λέω για τον Γιώργο Τολόι, ο οποίος τον είχα εγώ παράγοντα όταν έπαιζα μπάλα, πριν 50-60 χρόνια. Έχουμε γιορτάσει, γιορτάσαμε τα 90, είχα γιορτάσει μαζί του τα 50 κτλ. Είπε ότι θα είναι κοντά μας, τελικά ακόμα δεν έχουμε δηλαδή δεχτεί ακόμα τη βοήθειά του που την πιστεύουμε, την περιμένουμε. Δηλαδή γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει. Εκεί που πρέπει να τονίσω εγώ με ένα πράγματα είναι ότι εγώ δεν περίμενα ότι θα ανταποκριθεί έτσι ο κόσμος τόσο πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ανταποκριθεί ο κόσμος και ευτυχώς. Παρά τις δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες. Πολύ δεν έχουμε τίποτα στην κυριολεξία και τότε έχουν τα παιδιά που είναι από κοντά και κάποιοι άλλοι που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν. Εγώ ελπίζω στον κύριο Γιώργο, επειδή εγώ έχω πολύ καλή έτσι, μαζί του αυτή, όλα τα χρόνια, ότι θα μας βοηθήσει γιατί πρέπει να μας βοηθήσει. Γιατί αυτή η δουλειά που γίνεται στο Ελυσιακό το λένε όλοι και αυτοί οι περισσότεροι είναι πρωτόγνωροι. Εμείς δεχόμαστε συγχαρητήρια, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα είσαστε σε μια περίοδο που όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα, να είσαστε τόσο πολύ στο θέμα το οικονομικό να μην χρωστάτε μία. Δεχόμαστε από ανθρώπους που είναι υπάλληλοι, από τι υπάλληλοι, λάθος. Μιλάμε για τον προπονητή τερματοφυλάκων. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τον Μακολέφα. Που λέει συγχαρητήρια, παιδιά, ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σωστό, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ξέρεις, να φτάσεις σε μια τέτοια παιδιά και να μην χρωστάς φράγκο. Ο άλλος ομάδας λέει ότι ξέρω, χαλάτε την πιάτσα. Δοθήκανε προκαταβολές σε παίχτες, ναι. Σε παίχτες που δεν έχουν δοθεί και δεν το πιστεύανε. Και έτσι είναι. Πρέπει να τα λέμε. Κώστα, η αγάπη σας για την ομάδα, επειδή σε έχω ξαναέρθει εγώ και έχω κάνει συνεντεύξεις, έχω έρθει και σε αρκετές προπονήσεις και βλέπω και ήσουν και εσύ παρόν στην προπόνηση και ο κύριος Θόδωρας και ο Γιώργος. Αυτό δείχνει την αγάπη σας για την ομάδα, ότι ήσασταν και στις προπονήσεις καθημερινά. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Δηλαδή να ακολουθούν σχεδόν, αν δεν είχαν προβλήματα και κάποιοι που αναφέραμε, τον Σαριδάγια και κάποιους άλλους, λόγω της δουλειάς τους. Μπορεί, ήμασταν πολλές φορές και 4 και 5, μπορεί να είμαστε και 7. Γιατί θέλουμε να είμαστε εκεί. Πρέπει να είμαστε. Μην εστιάζεται μόνο σε εμάς. Ο Ελυσιακός δεν είμαστε εμείς. Ο Ελυσιακός είναι πάρα πολύ. Και ειδικά πρέπει να γίνει μια αμνία μεγάλη στο κομμάτι το παδικό που. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βλέπεις παιδιά της γειτονιάς σου να είναι οργανωμένοι και να στηρίζουν τη γειτονιά. Και αναφέρομαι στους Root Boys, που είναι ένα βασικό γρανάζι το πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Ελυσιακός. Δηλαδή, από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε μαζί, εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη τόσα χρόνια που έχουν στο Ελυσιακό και στις πολλές δύσκολες στιγμές. Φέτος σας στηρίζουν, είναι δίπλα σας. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλες τις οικογένειες έχουμε τα προβληματάκια μας. Έτσι, το ίδιο ισχύει και για εμάς. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι τίποτα όλα ροδινά. Αλλά νομίζω ότι σε όλες τις οικογένειες θα τα βρούνε. Έτσι θα τα βρούμε και εμείς με τα παιδιά αυτά. Για το καλό του Ελυσιακού. Ακριβώς, γιατί ξέρω ότι υπεραγαπάνε τον Ελυσιακό και ξέρω ότι θα είναι δίπλα μας. Να είστε όλοι μια γροθιά ώστε ο Ελυσιακός να επιστρέψει στη θέση που.
που του αρμόζει, που του αξίζει. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Λέμε για τον Λόι, αλλά δεν έχουμε αναφέρει να είναι και το Σταμάτιο Ναρκουλή. Ναι, ο Τάκης Ναρκουλής, βέβαια. Και αυτός ναι, βοηθάει και βοηθάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δει, ο Λυσιακός είναι μια διόμορφη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει γαλουγήσει πολλές γενιές. Εγώ ήδη φτάνω στα 60 και βλέπω τον Λυσιακό από μωρό παιδί, από το κλειστό, από το γήπεδο όπως βλέπω από πάνω μου. Έτσι ήταν η μορφή του γήπεδου. Όπως είπε ο Θοδωρής, ο Γιώργος Ολόης, εγώ το θυμάμαι μικρό παιδάκι τότε που ήταν στη διοίκηση. Είναι απέναντί μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο... Ζωντανή ιστορία. Ζωντανή ιστορία είναι ο πρόεδρος, έτσι. Ο Μίμης. Ο Κωστόπουλος. Ο οποίος έχει δώσει και αυτό τα πάντα τη ζωή του έχει δώσει και χρήμα. Είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι πραγματικά να στήνουν τον Λυσιακό και είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά ο Λυσιακός θα βρει τον δρόμο του γιατί έχει ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα. Κώστα, με συγχωρείτε κύριε Θεόδωρα, Κώστα, όσον αφορά το ρόστερ, κάνατε το καλύτερο δυνατό που μπορούσατε... Κοιτάξτε να δείτε, ο εχθρός... Εννοώ από το θέμα ενίσχυσης του ρόστερ. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς προσπαθήσαμε, επειδή φέραμε ένα καταξιωμένο προπονητή, για να πάμε σε όλο αυτό το εγχείρημα, φέραμε καταξιωμένο προπονητή με Περγαμηνές να αναλάβει την ομάδα και προσπαθήσαμε με τα οικονομικά, οι μεγέθη που έχουμε, να κάνουμε τις μεταγραφές που μας ζήτησε. Δεν έχουμε τον μπάτσο των 200.000 να φέρουμε παίχτες για να κάνουν τις μεγάλες διαφορές. Και όπως βλέπουμε στον δύσκολο όμιλο, όπως λέει της Αθήνας, στον πρώτο όμιλο, υπάρχουν ομάδες οι οποίες που είναι με τεράστια μπάτσο και όμως τους βλέπετε ότι έχουν κολλήσει. Παίρνουν παράδειγμα, ας πούμε, τη Νέα Ιωνία, ένα απίστευτο μπάτσο και άλλοι τους βλέπετε είναι με τρεις βαθμούς. Βλέπετε ότι γίνεται με τον Άταλο, έτσι, το Ηράκλειο. Στα πάνω σκαλοπάτια είναι ο ύφεσο, από ό,τι λένε, είναι με μια νεανική ομάδα ή η Ερυθρέα. Εμείς έχουμε βρεθεί εξ απείνης, να σου πω το γιατί τάσου. Γιατί για να βρεθούμε πάλι στην Αλφα Αθήνας περάσανε 20 χρόνια. Επομένως, πέσαμε σε μια κατηγορία που για μας ήταν άγνωστη. Δεν ξέραμε ποιο να φέρουμε, ποιο να πάρουμε, τι να κάνουμε. Είμαστε σε διακόψω κόστο. Κατηγορίες. Η ώρα προπόνησης, μήπως ήταν, το ότι κάνει προπόνηση η ομάδα τόσο νωρίς, παίζει ρόλο και αυτό και στο νέο παίκτη που θα έρθει στην ομάδα. Φέτος δεν κάνει νωρίς, πέρυσι ήταν. Πέρυσι ήταν. Τώρα αυτό κοιτάξαμε, να είναι η σωστή ώρα και τα λοιπά, γιατί πέρυσι υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν σχολείο, δεν μπορούσε, π.χ. Ναι, ενώ τώρα είναι ένα σε τεχνικό η κατηγορία. Ναι. Πέρυσι ήταν, είναι επαγγελματική, γάμα εθνική. Φέτος είναι ερασιτέχνες οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Και μπορεί αυτή την ώρα κάποιος ποδοσφαιριστής να εργάζεται να δείτε, ή κάποιος να πηγαίνει στο σχολείο. Έχουμε όμως τρεις ομάδες τώρα, έτσι. Έχουμε άλλες τρεις ομάδες τώρα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Λυσιακός, ότι πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα, έτσι, τότε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι τα Ηλίσια, 2004, ένα αστέρας ζωγράφου και είναι και ο Άγιος Τωμάς. Έτσι. Εμείς επιλέξαμε την τρεις, διότι έχουμε με πολλά παιδιά τα οποία είναι του 2003, που ξέρετε ότι το 2003 είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά η φετινή, γιατί δίνουν τις Πανελλήνιες. Ωστόσο, μόλις τελειώσει το σχολείο τους, να έρθουν με την προπονησή τους και να έχουν το πρόγραμμά τους, να το φτιάξουν έτσι με τα φροντιστήρια και το διαβάσμά τους. Κύριε Θόδωρα, πάμε τώρα στο κομμάτι του προπονητή. Είστε εσείς, η διοίκηση, η Επιτροπή Ποδοσφαίρου, ευχαριστημένοι από τον Κώστα Ψηρόπουλο? Ο Κώστας κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, ξεκινώντας από το καλοκαίρι, επειδή συνέπεσε να είναι διακοπές μαζί με τον Γιώργο Τομίσα και μιλάμε όλες, μπορεί 20 μέρες να ήταν, μιλάμε ώρες ατέλειωτες, να μιλάγανε σε επαφή με παίκτες. Έχει μια, να την πω, μια τρέλα, ασχολείται πάρα πολύ με την ομάδα κτλ. Τώρα, αν υπάρξουν κάποια προβλήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία, θα τα αναφέρουμε. Όμως έχει βοηθήσει και όπως είπε ο Κώστας, είναι ένας προπονητής καταξιωμένος, έχει Περγαμηνές, έχει κάνει ανόδος. Άρα το στηρίζετε. Εννοείται, βέβαια. Είναι ένα πλάνο, έτσι όπως θέλουμε να δουλέψουμε εμείς, δεν μπορούμε να δείξουμε ένα πρόβλημα από την έκτη. Έχουμε ένα πλάνο το οποίο στηρίζουμε αυτό το πλάνο μας και έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό το προπονητή. Έτσι, εκπαιδητροπής θέλει να κάνω μια και κάτι να σου πω. Βεβαίως, Κώστα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο και όχι να τον διχάσουμε να βρεθούμε απέναντι. Σε όλη αυτήν την ιστορία των ονομάτων έχουμε ξεχάσει και τον Δημήτρη Σαλάνη. Παρότι είναι ατυχή χρονιάς, έτσι, που είχε την περσινή, δεν πάβει ότι είχε μια μεγάλη προσπάθεια και ο Δημήτρης. Ναι. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε την προσπάθεια του καθενός. Κανενός.
Κανένας. Ήταν και αυτός καθημερινός στην προπόνηση, αφιέρωσε ώρες, αφιέρωσε χρήματα. Είναι σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι όλοι αυτοί βοηθάνε πάντα την ομάδα. Κώστα, επειδή δεν τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε για πρώτη φορά οι δυο μας, θα ήθελα τη δική σου, ο κύριος Θόδωρας έχει τοποθετηθεί σε προηγούμενη συνέντευξη, τη δική σου τοποθέτηση, το τι έφταιξε και ο Λυσιακός από τη ΓΑΜΑ Εθνική βρέθηκε τη φετινή σεζόν στο Α τοπικό. Να σου πω, κοίταξε να δεις, πρόπερση είχαμε μια ατυχή χρονιά, διότι όλες οι ενδείξεις έδειχνε ότι ο Λυσιακός τουλάχιστον θα πάρει δεύτερη θέση και θα πάει στα μπαράζ. Όπως είπα και προείπα και πριν, ότι σε όλες τις οικογένειες έχουμε τα ενδοοικογενειακά μας. Εκεί κάπου λίγο χαθήκαμε και η τότε διοίκηση, την κριτική κάποιων ανθρώπων, νομίζω ότι τους κάνουν πόλεμο εντός εισαγωγικών. Και εκεί κάπου χαθήκαμε. Την περσινή χρονιά είχαμε τις παλινοδίες. Το πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα πάμε, αρχίσαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε το ρόστερ και όταν πλέον αρχίσαμε να βρούμε το βηματισμό μας, όταν ξανακάναμε πάλι τις μεταγραφές, οι οποίοι, όπως ξέρεις, σπουδές μεταγραφές, ναι, όμως, όπως ο Μεντρινός. Ναι. Ο Ηρακλής, ο Μεντρινός, ο Σουμπουλάκης, ονόματα. Ο Μπύρης. Λοιπόν, φέραμε τον Λευθέρη τον Κότση το Δεκέμβριο. Είχαμε ίσως τον καλύτερο φύλακα της κατηγορίας που ήταν ο Κοντοπίδης. Αλλά αν δεν κάνεις και στην αθλητική ορολογία και πρωταθλητισμό, και μιλάω και σαν προπονητής γιατί ήμουν χρόνια στο handball, έτσι, δεν σου βγαίνει. Έτσι. Και εκεί χάθηκαμε. Και έτσι χάθηκε αυτή η χρονιά, χάθηκε άδοξα. Τέλος πάντων. Ρίχνεις ευθύνες σε κάποιον εκτός. Όχι, σε κανέναν μπορεί να ρίξω ευθύνες. Σε κανέναν. Όποιος προσπαθεί και δουλεύει, κάνει και λάθη, εγώ αυτό ξέρω. Έγινε προσπάθεια μεγάλη. Προσπάθεια μάλιστα, μεγάλη. Απλά δεν βοηθήσανε κάποιοι παίχτες όπως θα θέλαμε και από εκεί πέρα έγινε αυτό που είπε ο Κώστας. Χαθήκαμε. Ωραία. Κύριε Θόδωρα, ήταν έκπληξη η ήττα στην έδρα σας από τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου. Τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι? Και εμείς ψαχνόμαστε, ξέρουμε τι έγινε. Ούτε ξέρουμε τι έγινε. Δεν περιμέναμε, πέσαμε από τον ουρανό που λένε. Πέσαμε από τον ουρανό. Είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να χάσουμε το παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν χάσει το γήπεδο σου, όταν χάσει βαθμού στο έτοιμο και όχι με ισοπαλία με ήττα. Είναι πολύ σημαντικό. Τι έκανε, βέβαια, θα κοιτάξουμε να αναπληρώσουμε εδώ πέρα αυτές τις χαμένες, τους χαμένους βαθμούς και να προχωρήσουμε, όπως είπαμε, επειδή τώρα στην ουσία η ομάδα ξεκινάει. Και να αναφερθώ αυτά στα προηγούμενα, ότι κάπου ψαχτήκαμε και στην αρχή και με κάποιες περιπτώσεις παιχτών που ίσως δεν ήταν να βοηθήσουν την ομάδα, ψαχτήκαμε, κάπου φύγανε οι παίκτες, κανονίσαμε και φύγανε, να μην έχουμε πρόβλημα τέτοιο τα λοιπά, να βοηθήσουμε την ομάδα και πήραμε κάποιους άλλους παίκτες. Και αν χρειαστεί να βοηθήσουμε την ομάδα, θα τη βοηθήσουμε. Δεν το κρύβουμε ότι πρέπει να το πούμε και αγωνιστικά, ότι έχουμε ένα πρόβλημα, είναι πρόβλημα και ψαχνόμαστε, λέει, στο θέμα του center for, δηλαδή στην ουσία του παίχτη ο οποίος θα βάλει γκολ. Από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι επειδή υπάρχει αυτό το πράγμα, το δέσιμο μεταξύ μας, είμαστε συνέχεια κοντά κτλ. Και ψαχνόμαστε και γι' αυτό στενοχωριόμαστε, ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε μια περίπτωση που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Εγώ νομίζω ότι η συμπορία θα βρεθεί και η ομάδα θα πάρει το δρόμο της. Γιατί ο δρόμος είναι πολύ μακρύς και ελπίζουμε να φτάσουμε εκεί. Κώστα, η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία, τον Αστέρα Ζωγράφο, τον Άγιο Θωμά, τα Ηλίσια. Δεν έχουν να χωρίσουμε και τίποτα με τις αντίπαλες ομάδες τις γειτονικές. Ούτως ή άλλως, εδώ και χρόνια ο Λυσιακός ήταν σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες, οπότε μπορεί να βλέπει κάποια ομάδα γειτονική ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι είναι ιδανικές και καλές, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους ανθρώπους. Τουναντίον θα θέλαμε εμείς να έχουμε μια καλή πορεία ως Στραζογράφου. Είναι γείτονες, το παλεύουν οι άνθρωποι και καλώς θα είναι να σωθούν και αυτοί, γιατί θα είναι καλό για την πόλη. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα Ηλίσια, γιατί διεκδικούν και αυτοί άνοδο από ό,τι ξέρω. Έτσι, για μένα η αρνητική έκπληξη είναι ο Άγιος Θωμάς, τον περίμενα να είναι καλύτερος και για τις μεταγραφές που έχουν κάνει και την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά, γιατί όσοι κατηγούν στην Ιερουσαλήμ, στην Παραγή της Σολήμ, όλοι γνωρίζουν, τους ξέρουμε, δηλαδή απέσχουν να δουν τα παιδιά, έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια για αυτή και είναι η αρνητική εικόνα του Θωμά και ελπίζω να θα πάνε και αυτοί καλά. Κύριε Θόδωρα, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Στο Ήλιον, στον αθλητικό ομίλου Ηλίου, κερδίσατε με 3-0.
προερχόσασταν από μια ήττα στην έδρα σας από τον Παπάγου, εκεί ο Ελυσιακός έδειξε... Ο Ελυσιακός έδειξε και έπρεπε να δείξει, γιατί εάν είχαμε κάποιο πρόβλημα, θα είχαμε γενικότερο πρόβλημα. Αυτό είναι το ξεπέρασε, έφτασε με επιτυχία σε νίκη και αυτό είναι σημαντικό. Όταν παίρνεις δύσκολα, εύκολα, γιατί που φάνηκε ότι είναι εύκολα με το παιχνίδι, όταν παίρνεις ας πούμε 3 βαθμούς εκτός έδρας, πάντοτε ελπίζεις για το καλύτερο. Γιατί λες τώρα μέσα παίζουμε άλλο παιχνίδι, να το πάρουμε, να φτάσουμε, δηλαδή να χάσουμε αυτούς τους βαθμούς, τους οποίους δηλαδή να τους αναπληρώσουμε στα υπόλοιπα τα παιχνίδια. Κώστα, ο δεύτερος όμιλος, την εικόνα που έχει σχηματίσει για το δεύτερο όμιλο. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο αθλητικός όμιλος Περιστερίου είναι στην κορυφή. Ακολουθεί ο Χολαργός, η Αγία Παρασκευή και μετά είστε εσείς. Ποια είναι η γνώμη σου για τον όμιλο και ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με εσάς? Κοιτάξτε να δεις, στο ποδόσφαιρο είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα. Έτσι, οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου κερδίσαμε, δεν είμαστε καλοί. Με τον Βίρονα κερδίσαμε, δεν είμαστε καλοί. Με την Αγία Παρασκευή έπρεπε να κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε. Με τα Μελίσια έπρεπε να είναι 3-0-4-0, δεν κερδίσαμε. Με τον Παπάγο, τουλάχιστον να μην χάσουμε, χάσαμε. Το ίδιο ισχύει και για τα Σούρμενα, έτσι. Είμαστε και εκεί καλύτεροι και δεν κερδίσαμε. Που σημαίνει ότι είναι ένας αφύρωπος όμιλος, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Με το Περιστέρι δεν έχουμε παίξει ούτε με το Χολαργό. Από τις ομάδες τις οποίες έχουμε παίξει, εκτιμώ ότι η Αγία Παρασκευή θα είναι μέχρι το τέλος να διεκδικήσει. Θεωρείς κάποια ομάδα ότι είναι η έκπληξη του ομίλου? Δεν την περίμενες? Σαν απαλυτάσσονος. Εμείς μπήκαμε και δεν ξέρουμε τίποτα την Αλφα Αθήνας. Από την εικόνα που έχει σχηματίσει. Από την εικόνα που έχω σημαίνει. Δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, υπολόγισες κάποιες ομάδες? Από το που έχουμε ξεκινήσει και από την εικόνα έτσι όπως μας λέγανε δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι αυτή που είναι καλή ομάδα και νομίζω ότι θα βρει το δρόμο της πρέπει να είναι τα Σούρμενα. Έτσι, γιατί και στο κύπελο παίξαν που χάσαμε στην παράταση και εδώ δείξανε πολύ καλά στοιχεία δουλεμένης ομάδας με καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η εικόνα μας ήταν ότι η Αγία Παρασκευή, εγώ με τις μεταγραφές που είχε κάνει, έτσι. Ο Χολαργός είναι μια παραδοσιακή ομάδα Αλφα Αθήνας, έχει τον ίδιο κορμό που είναι βασικό πράγμα σε μια ομάδα, να κρατήσει τον κορμό σου τον ίδιο και να συνεχίσεις. Ήταν και σε αυτή μέσα στο group. Και για το Περιστέρι. Αυτό είναι και το Περιστέρι. Και το Περιστέρι μας λέγανε μπράβο. Από τον προηγούμενο χρόνο. Γιατί εκεί πέρα ξέρω την περίπτωση. Έπαιζε και το βαθιστήρι μου Τσέργας, ο οποίος παίζει τα Σούρμενα. Και ξέρω την περίπτωση και μιλάμε και με τον Θανάση, είναι ο πατέρας τους. Είναι μια ομάδα που έχει τουλάχιστον αυτό, έχει την ομοιογένεια. Έχει παίκτες οι οποίοι είναι χρόνια μαζί. Και ο Ήφαιστος είναι καλή ομάδα. Πρέπει να είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Ήφαιστος είναι στον άλλο. Η δική σου άποψη, κύριε Θόδωρα, για τον όμιλο? Ναι. Και για τις ομάδες, αν έχετε ξεχωρίσει κάποια ομάδα, ίδια ο ερώτημα που έκανα και στον Κώστα. Ακόμα δεν παίξαμε αυτούς που θεωρούνται που είναι μπροστά και θεωρούνται καλές ομάδες. Δεν έχουμε παίξει, ας πούμε. Από τις 7 ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει, ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε? Εγώ τα Σούρμενα. Τα Σούρμενα ήταν, αλλά για μένα πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο από τον Χαλανδρίου. Έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως παίζουν, όπως παίζουν τα παιδιά, το πλάνο που το στηρίζουν. Ο Πάνο Χαλανδρίου είναι μια ομάδα που στηρίζεται στις ακαδημίες της Κώστα. Με τον κύριο Βλάχο και έτσι όπως το στηρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Κοίταξε να διστάσω τι γίνεται. Στον Απόλλωνα Χαλανδρίου αυτός είναι ο μονόδρομος που πρέπει να κάνουμε. Ο Ηλυσιακός όμως είναι κάτι άλλο σε μέγεθος. Λοιπόν, να πω κάτι. Βεβαίως. Λοιπόν, Ηλυσιακός 1907-2020. Άκου λοιπόν. 18 χρόνια Β' Εθνική, 19 Γ' Εθνική, 13 Τέταρτη Εθνική, 5 πρωταθλήματα ΕΦΣΙ, 4 φορές πρωταθλητής, 2 φορές Κυπελλήγος ΕΦΣΙ, 1 πρωτάθλημα Τέταρτης Εθνικής, 1 φορά στους 8 κυπέλλου Ελλάδος το 2007-2008, ρεκόρ εισιτηρίων με τον ΠΑΣ Γιάννα, παγκόσμιο ρεκόρ, 17 αγώνες δεν έχει φάει ποτέ γκολ στην έδρα του, είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Είναι τελείως για αυτή τη φιλοσοφία δικιά μας. Δηλαδή, μόνο αυτό το πράγμα μπορώ να σου πω και άλλα τόσα κατεβατά, έτσι, το τέτοιο, έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Επειδή ασχολείται και βάζει ο Κώστας, να πούμε για το άλλο, βέβαια θα μου πεις πάμε αλλού, αλλά να πούμε αυτό που πρέπει, ότι ο Ελυσιακός είναι συλλογάρα, ένα σύλλογο. Έχει 8 Ολυμπιακά αθλήματα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, λέμε τώρα, είχε όμως και
να πω την τρέλα, τη φιλοσοφία, την οτροπία, τη δικιά μας είχε και χρήματα, αυτή την ομάδα έπρεπε να την πάει, μιλάμε, στον ουρανό. Στον ουρανό έπρεπε να πάει ο Ολυμπιακός. Ο μεγάλος καηλές μας, για να πούμε την αλήθεια, Τάσο, δεν έχουμε παίξει ποτέ αλφα εθνική. Και να σου πω να πω ποιο το ξύπνο εμάς. Εμείς έχουμε τρεις γείτονες που πιστεύω μαζί με εμάς πρέπει να είμαστε οι πιο ιστορικές ομάδες στους 195 της Αθήνας. Ο ένας είναι ο Ιωνικός Αστέρας, ο άλλος είναι ο Αθηναϊκός και ο άλλος είναι ο Ξαβύρωνος. Τι γίνεται λοιπόν εμάς. Ότι ο Ιωνικός Αστέρας, παρότι έχει παίξει τέσσερις φορές στην Αλφα Εθνική, κοίτα που πήγε εσύ, Τάσο. Γάμα Αθήνας και Β'. Το ίδιο ισχύει για την ιστορική, γιατί ο Ξαβύρωνος. Ο Ξαβύρωνος έφτασε Γάμα Αθήνας, ο Αθηναϊκός Β'. Εμείς δεν θέλαμε πουδενή, υπάρχει μια ευγενή άμυλα όπως το βλέπεις, έτσι. Δεν θέλουμε πουδενή να φτάσουμε εμείς εκεί. Δεν θέλουμε εκεί. Και είναι αμαρτία από τον Θεό τόσες ιστορικές ομάδες όπως σου λέω δίπλα μου να είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτές οι ομάδες μαζί με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι αξίζουν, έχουν δυναμική να είναι σε πολύ μεγάλες κατηγορίες από γάμα, δεν είναι και πάνω. Κώστα, μια που μου έκανες και αυτή την ιστορική αναδρομή, θα ήθελα να μου πεις και κάποια ονόματα, μεγάλα ονόματα που βγήκαν από τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Θόδωρος που ήδη ξέρει να πάντα. Κύριε Θόδωρα. Εντάξει, κύριε, ένα μεγάλο όνομα το οποίο δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει είναι ο Σαργκάνης, ο Νίκος. Έχουμε, μιλάμε επί τη Χούτης από τους πιο νέους που παίξαμε. Ο πρόδρομος ο Κυριακίδης. Μεγάλος ποδοσφαιστής και μιλάμε για ιστορία και αγάπη του κόσμου προς τον πρόδρομο. Έτσι, μιλάμε τώρα ο Βασίλης Σιώκος, ο οποίος έπαιξε από εμάς στο Ολυμπιακό Εθνικό, έπαιξε εθνική ομάδα αρχηγός. Ο Σούλαδος, τερματοφύλακας. Στον Ολυμπιακό. Μιλάμε τώρα εδώ ο Σουρλής, ο Γιώργος, ο οποίος αν δεν είχε αυτή την ποδοσφαιρική τρέλα θα έπρεπε να είναι, μιλάμε, στον ουρανό. Τρομερός ποδοσφαιρικός. Αγγελίνας, Κονταξής Γιώργος. Σταματόπουλο στον Εθνικό, παίκτες, μιλάμε τώρα για Θοδωρόπουλο στον Απόλλωνα, βέβαια. Μασούρας, τώρα μας είναι στην τελευταία περίπτωση. Δημούτσος. Ναι. Ξέρεις, έχουμε πολλούς δηλαδή και θα δικήσουμε κάποιον και είναι... Και προπονητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πιο παλιά σου πει ο Θοδωράς, αλλά να σου πω το νούμερο ένα, τον καλύτερο προπονητή που έχει ποτέ στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος Όδωρης, έτσι. Εκεί, από εδώ ξεκίνησε την αργία την προπονητική, μας έφτασε Β' Εθνική, πήραμε κύπελο μαζί του, πήραμε πρωτάθλημα την Εθνική, κερδίσαμε τον Πάρα στον Πύργο. Από εδώ μπορούμε να πούμε και να ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας από όλους μας. Δηλαδή. Έκανε τεράστια. Κοντά του και ο Μάκης ο Αγγελίνας, ο οποίος και αυτός έπαιξε Σάντι, έπαιξε ο Μάκης. Και να πρέπει να πούμε και το άλλο ότι που ανέφερε ο Κώστας, ότι δεν παίξαμε σε μεγάλη κατηγορία. Πιστεύω εγώ τώρα ότι τότε που έκανε, μιλάμε, έκανε τις ανόδους Ελσιακός Γάμα Β' Διδί, ότι αν αυτό το επιτελείο δεν έφευγε τότε να πάει ο Πιλαδάκης στη Λάρισα, γιατί σκόπευε σε άλλα πράγματα, ξέρεις, με το γήπεδο να κάνει μπουτίκ, αυτό από εδώ και τα λοιπά. Έφυγε τότε σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός είχε πάρει, θα ανέβαινε 100% στην Αλφα Εθνική. Έφυγε όμως, κάναμε και τότε, θυμάμαι, μια γιορτή τρομερή εδώ στην πλατεία Τερζάκη, εμείς οι παλέμαχοι τιμήσαμε την ομάδα αυτή και μας έσκασε στο παραμύθι ότι φεύγει. Δυστυχώς δηλαδή, γιατί η ομάδα θα ανέβαινε 100%. Είχε ένα επιτελείο, ένα γκρουπ γενικούς αγίους σωστού, είχε το καλύτερο μάνατζερ, το Λιράκι, που είχε παίκτες άλφα εθνικής υπό την εποπτεία του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός να ανέβει, να φτάσει εκεί. Κύριε Θόδωρα, θα ήθελα... Και εδώ σε μια αυτή που υπάρχει εδώ, μια στατιστική εδώ πέρα να φαίνεται πολύ που κάνανε εδώ, παίξανε Γιάννης Παγκάκης, αυτά Παλαμάρας. Λέει Παλαμάρα, παίξανε παίκτες εδώ, γράφει πολλά πράγματα. Μια που είμαστε εδώ στα γραφεία του Συλλόγου Παλεμάχων, να μας πείτε και δύο λόγια και για τους παλέμαχους του Ολυμπιακού, που είστε και εσείς ηγείστε του ΔΣ, είστε ο πρόεδρος. Εμείς, εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένας, βασικά δεν συζητάμε στον αγωνιστικό τομέα. Για μένα είναι τριτεύο θέμα. Το κοινωνικό πρόσωπο. Το κοινωνικό πρόσωπο, το οποίο εγώ τουλάχιστον εκεί δεν θα υπερηφανευτώ, αλλά θα πω αλήθειες. Ίσως σε θέματα, δηλαδή, μιλάμε σε κοινωνικού χαρακτήρα, είμαστε πρωτοπόροι. Μας έχουν σε διαφορά. Μιλάμε για πράγματα φοβερά. Να βοηθάμε ιδρύματα, ανθρώπους. Το κυριότερο είναι, δεν υπάρχει λόγος, έχουμε δύο αιμοδοσίες στο χρώμα 6 μήνες. Μιλάμε, αν δείτε σε παιχνίδια, να δείτε τη φιλοξενία που κάνουμε. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε αναμνηστικό, τα λουλούδια τους, τα γλυκά τους. Δηλαδή, φοβερή. Δηλαδή, όποια ομάδα της Αθήνας που συμμετέχουν στο τουρνουά της Αθήνας, ρωτήστε, θα σας πούνε ότι number one.
Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν λέω το ότι τώρα ανέλαβα μετά από χρόνια πρόεδρος. Εγώ μπορώ να πω ότι έκανα. Όταν λέμε ότι ασχολούμαι, μας έχει βοηθήσει βέβαια και η Λέσχη, η οποία ομάδα έχει τη Λέσχη, μπορεί να κάνει πράγματα, προγραμματίζει τα λοιπά. Νομίζω ότι κάνουμε πράγματα και εγώ από το πρωί λέμε της Δευτέρας που θα γίνει το παιχνίδι, μέχρι το απόγευμα ασχολούμαι το τι θα κάνουμε στην ομάδα κτλ. Μας έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη και εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί σε αυτό το πράγμα ναι, ηγούμε. Όχι σαν πρόεδρος, ηγούμε σε τι, ότι προσπαθώ πάρα πολύ κτλ. Ένας καλός σύλλογος με παιδιά πολύ σωστά και νομίζω ότι από την πλευρά μας ότι έχουμε, ας πούμε, δίνουμε στον Ελυσιακό αυτό που του πρέπει. Δηλαδή να συνεχίσει το ιστορία μέσα από τους παλέπαγους γιατί έτσι πρέπει. Κύριε Θόδωρα, να μου αναφέρετε και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που είναι μαζί σας. Στους παλέπαγους. Μάλιστα, κύριε Θόδωρα. Είναι ο κύριος Μοσχονάς, είναι αντιπρόεδρος. Ο κύριος Τσιμακίδης, ειδικός γραμματέας. Ο κύριος Σεργούνος, γραμματέας. Είναι ο Μίτσος Σουλιονάκης, δημόσιες σχέσεις. Είναι ο ανιψιός μου, μικρότερο βέβαια, Κυριακού, με το Δέλγα που έπαιξε μπάλα την εποχή αυτή και επιδόνη έπαιξε. Είναι δημόσιες σχέσεις. Ξέχασα κανέναν. Ναι. Είπαμε Σταύρο Τσιμακίδη. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, στην πορεία ίσως... Ωραία. Κώστα, ποια γνώμη σχημάτισες για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΑ, το οποίο για πρώτη φορά έγινε χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ποια είναι η εικόνα που σχημάτισες και αν είναι κάτι που δεν σου άρεσε στη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Ξαναδείς, όταν παίζεις και δεν έχεις φιλάθλους είναι αλάτι χωρίς πιπέρι, δηλαδή η πεμπουσία του να έχεις κόσμο. Και είναι και... Δεν βγαίνουν και τα λειτουργικά έξοδα του κάθε αγώνα. Έχεις θέμα, αλλά κουτσά στραβά εμείς με τη βοήθεια του κόσμου τουλάχιστον τα λειτουργικά μας έξοδα τα βγάζουμε. Πιστεύω ότι μετά από 20 χρόνια ξαναβλέπω Α' Αθηνάς κάνουν κάτι σωστό. Ότι αρχίζουν πλέον και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν με μικρά παιδιά. Γιατί η Α' Αθηνάς έτσι πρέπει να δουλεύει. Να δουλεύει βγάζοντας παιδιά και να βγάζουν από τις ακαδημίες παιδιά. Πώς είναι η διοργάνωση του πρωταθλήματος, είσαι ευχαριστημένος? Καλή είναι η διαιτησία μέχρι στιγμής, καλή είναι, εντάξει υπάρχουν ένα-δύο αγώνες που έχουμε κάποια παράπονα, αλλά αποκλεί να μην έχεις παράπονα στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Την άλλη φορά ενδεχομένως να ευνοήσει εμάς, να δικήσει άλλους, αυτό είναι το θέμα, να υπάρχει δόλος και νομίζω εντάξει δεν υπάρχει δόλος, λάθη κάνανε και αυτό γίνεται. Νομίζω ότι οι τρεις όμιλοι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί είναι λόγω κορονοϊού από ότι. Καταλάβαμε, σωστά, ναι. Σωστά. Εάν θα ήταν δύο όμιλοι, θα ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός ο όμιλος. Ενδεχομένως, στον όμιλο τον πρώτο, οι ομάδες θα είχαν διασκορπιστεί, θα ήταν πιο ανταγωνιστικός και θα υπήρχε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Κύριε Θόδωρα, τη δική σου ένα άποψη. Λεπτό. Να πω όχι μας βολεύει, είναι πολύ καλό για μας το ότι φέτος δικαιούνται να παίξουν τρεις παίχτες μικρής ηλικία, τρομερό. Και πρέπει να έχεις τρεις, πρέπει να έχεις έξι, οχτώ κτλ. Ουσία είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν ανταποκριθεί και έχουμε από πίσω κι άλλους. Και θέλω να αναφερθώ σε κάτι ότι όλα τα χρόνια ο Ελυσιακός, αυτή με τη μαύρη τη φανέρα εδώ που βλέπεις εδώ αριστερά, εκείνη γεννής από τους 16 ή 14, τότε παίζαμε. Είναι και γι' αυτό ο Ελυσιακός έκανε αυτή την πορεία. Και κάτι άλλο που ανέφερε Κώστα στα λειτουργικά έξοδα, ότι τώρα αυτοί που έρχονται να δουν τα παιχνίδια, όλοι έχουν πάρει διαρκείας και όλοι όμως θα δώσουν το τάλιο, το δεκάρικο, εικοσάρικο, να βοηθήσουν και τη διαιτησία και τον παρατηρητή και τον γιατρό. Είναι σημαντικό. Είναι κοντά ο σύλλογος και θα ήταν πολύ κοντά ο κόσμος. Πολύ κοντά θα ήταν αν δεν είχαμε προβλήματα τέτοια αυτά που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Νομίζω μπορώ να κάνω. Βεβαίως Κώστα. Θα είναι σαν μια προτροπή αυτό θα έλεγα, γιατί η Α' Αθηνάς πρέπει να είναι μουδότης των ομάδων. Καλό θα ήταν να είναι παραπάνω παίχτες μικροί και όχι να υπάρχει το μέτρο το παίζω ένα ημίχρονο και το βγάζω. Έτσι. Και ο ένας τώρα διχίλιαρος 20 χρονών δεν μπορεί να το θεωρηθεί μικρό. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα γιατί είναι κάποιος 20 χρονών και λέει ότι είναι μικρός. Έτσι. Καλό θα ήταν παραπάνω παίχτες να παίζουν σε όλο τον 90 λεπτό και το καλύτερο όλο τον για να δουλέψουν ακαδημίες. Το πρώτο δελτίο που βγάζει να είναι από τα σπλάχνοντα, την ακαδημία του. Γιατί έχουμε το εξής φαινόμενο τώρα. Επειδή πρέπει να παίξουν τρεις μικροί, τι κάνουμε λοιπόν όταν δεν έχουμε μια καλή ακαδημία, τι κάνω, βγαίνω στη γύρα, ψάχνω, βρίσκω τρεις καλούς μικρούς, τους πληρώνω και τους βάζω. Έτσι όμως δεν κάνουμε τίποτα. Τότε εμείς θέλουμε
να δουλεύουμε από κάτω, έτσι δεν είναι, mm-hmm. να σπρώξουμε παιδιά πάνω για να παίξουν. Τώρα να αρχίζω να βγάζω εγώ στη γύρα για να βρω 3-3 καλά και 4 καλά παιδιά μικρά, δεν έχει νόημα για κάποια ομάδα. Και νομίζω καλό θα ήταν να παίζουν όλο τον 90 λεπτό μικρή και να είναι πάρα περισσότεροι από 3. Έτσι θα κάνουμε και καλύτερο το ποδόσφαιρο για να βγάλουμε περισσότερους παίκτες μικρούς. Είχαμε τότε εκείνα τα χρόνια μεσουράνησε ο Λυσιακός στο θέμα της Ακαδημίας και επειδή εντάξει ούτε θέλω να πω και να... ότι σε μια δουλειά η οποία ήταν προτεργάτης ο αδερφός μου για μεγάλη δουλειά, για παίχτες, δηλαδή θα σου ανεφέρω δηλαδή Σουρλίδε, Τσακανίκα, 30 φίλ, παίξαν άλφα εθνική, παίχτες κτλ. Τι γίνεται, ότι η ομάδα στηριζόταν στα παιδιά. Και επειδή τώρα τον έχω μπροστά μου, ο κύριος συγκεκριμένος που μπήκε εδώ, ο κύριος Κωστόπουλος, δεν ήταν στην πρώτη ομάδα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έλεγε και συγκινούμε, έλεγε στον Τάκη τι χρειάζεσαι, το πενεκάλσεις, το πενεφανίσεις κτλ. Προκειμένου να προχωρήσει η δουλειά. Θυμάμαι, ερχόντουσαν προποντζήρθε ο Πετρίτσες, ο γιος του, ξέρω, ο Κώστας που ήρθε στο Λυσιακό και λέει ο Λυσιακός είναι καινούργια Λάρισα, λέει, τέτοιο πράγμα για φουρνιά, για... Είχε μεσουρανίσει για τρομερά πράγματα. Και έτσι πρέπει να είναι ο Λυσιακός. Έτσι ήταν και έτσι πρέπει να είναι. Η δεκαετία των 90, έτσι, όταν ο Λυσιακός είχε το άτυχο μπαράζ στην προοδευτική, υπήρχαν 11 γηγενείς Λυσιακοί, οι Λυσιώτες, που παίξαν. Και όλοι παίξανε αλφα εθνική. Όλοι. Δηλαδή τις μεγάλες πορείες του Λυσιακός έχει κάνει από μια βάση γηγενών αθλητών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μονόδρομος πλέον. Δεν υπάρχει κάποιος που να δίνει τα λεφτά, τα βαχυλά να φέρεις και να κάνεις. Κώστα, δύο λόγια να μας πεις και για την Ακαδημία. Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ακαδημία, πόσα παιδιά... Ο Θοδωρής ξέρει να σας πει για την Ακαδημία ποιοι είναι ακριβώς. Στις εκλογές που γίνανε, παράλληλα με τους άλλους, σαν γενικός αρχηγός, λέμε, στην Ακαδημία και ανέλαβε ο Κουνενής ο Βασίλης. Βέβαια, σαν τεχνικό σύμβουλο. Παλέμαχο προσφυγή. Παλέμαχο εθνικό, ναι. Ναι. Σαν τεχνικό τώρα, σαν μάναζερ, τεχνικό ηγέτη, είναι διευθυντή είναι ο Γιάννης Σοχερίδης. Ο οποίος είναι ζωντανή ιστορία για αυτού του Λυσιακού. Γεννήσει, έπαιξε χρόνια κτλ. Και τώρα είναι προπονητέ. Παράλληλα, σου ανέφερε τον Καλτσί, τον Βασίλειο που είναι εκεί. Και από πίσω είναι παιδιά. Είναι ο Παπανάκο. Είναι ο Πάλης, ο Δέλγας, ο Βασίλης εφέτος, ο σηματώθηκε σαν προπόνηση και αυτός. Είναι ο Παναγιώτης, σταμάτησε το, ίσως το πιο ικανό ακόμα, δηλαδή το μιλάμε, θα στον αναφέρω. Γίνεται μια δουλειά πάρα πολύ καλή, με πολλά παιδιά και προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας. Εδώ δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και τον Χρήστο το Φασίτσα, ο οποίος έστησε όλο αυτό το κομμάτι της Ακαδημίας, όλα αυτά εδώ χρόνια, ναι. Έτσι, και είναι προϊόν όλα τα παιδιά της Ακαδημίας που έχει ο Χρήστος Φασίτσας. Και από εδώ πρέπει να δούμε και από εδώ ένα ευχαριστώ και σε αυτό. Βέβαια. Επειδή εγώ τον είχα τότε που ήμουν, γιατί εγώ σταματήσει κάπου στα 4 χρόνια, αλλά τον είχα τον Χρήστο στα ξεκινήματα. Εξαιρετικός, οργανωτικός και Αντωνιάδης προπονητής, επειδή γιατί θα ήταν λάθος να μην τα αναφέρω. Ωραία. Κώστα, να πάμε στο κομμάτι της Δημοτικής Αρχής Ζωγράφου. Η Δημοτική Αρχή σας στηρίζει? Νομίζω ναι. Δεν έχουμε κάποιο θέμα με Δημοτική Αρχή. Στο οποιαδήποτε αιτήματα έχουμε κάνει να μας λύσουν, είτε με προπονήσεις, είτε στο γηπεδικό ή οτιδήποτε, νομίζω μέχρι στιγμής είναι αρρωγός η προσπάθεια τη δικιά μας, αλλά νομίζω και σε όλες τις ομάδες του Δημού. Με το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση, έτσι. Εντάξει. Ο Πόρτο δεν θα λέγαμε σε καλή κατάσταση, εντάξει, γίνανε κάποιες αστοχίες. Έχουμε λίγο τα θεματάκια μας όσο έχει σχέση με το Πόρτο. Αλλά όσο έχει αναφορά στις ώρες, νομίζω ότι είμαστε προς σωστή κατάσταση. Έγινε συνεργασία. Ναι, πήγαμε, μιλήσαμε, δεν έχουμε προβλήματα με τις ομάδες. Είναι ότι μέχρι αυτό που είπαμε πριν, ότι μέχρι στιγμής με τους γείτονές μας εδώ είναι μια καλή συνεργασία, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι έχουμε κάποια, να πούμε, ατυχία, γιατί έχουν βγει κάποια χρήματα πολλά για να γίνει το γήπεδο στο Γουδί, το οποίο είναι υπόθεση μεγάλη, γιατί φορτώνεται το γήπεδο στο Χόρτο, που δεν πρέπει να έχει τόσες ώρες λειτουργίας. Και δεν μπορέσαμε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ήταν η κυρία Καφατσάκη και τώρα, ενώ τώρα πάλι μπορούσε να γίνει λόγω κορονοϊού και αυτά δεν μπορεί. Αν γίνει το γήπεδο και γίνει από την αρχή, γιατί λένε θα μπει το 6ης γενιάς, το οποίο είναι φοβερό το γήπεδο, θα μπορείς να κάνεις προπονήσεις
Και όχι μόνο αυτό, δεν θα έχει και τις ακαδημίες να μπορούσαν να δουλέψουν σωστά. Είναι υπόθεση μεγάλη και είμαστε άτυχοι σε αυτό το τομέα. Κώστα, τώρα έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρουμε πότε θα ξαναγίνει η επανέναρξη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια εκτίμηση εσύ. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις τίποτα. Μια κλείνουν, μια ανοίγουν. Το θέμα είναι να έχουμε όλη την υγεία μας και στο ραντεβού της επανέναρξης να είμαστε όλοι υγιείς και να είμαστε καλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Οι παίκτες έχουν πάρει κάποιο πρόγραμμα από τον προπονητή. Ναι. Και θέλουμε να αναφέρουμε ότι όπως και προηγουμένως ότι ψαχνόμαστε πολλά πράγματα και προσπαθήσαμε και λύσαμε κάποια προβλήματα, λέμε ότι και τώρα έχουμε ψαχτεί, έχουμε συνεργαστεί και με τους προπονητές, τον γυμναστή και τα παιδιά κάνουν πρόγραμμα σε γκρουπ, δηλαδή δεν τους έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού, γιατί μετά να ξεκινήσει και δεν έχουν προπονηθεί θα έχουν πρόβλημα τεράστιο. Σίγουρα από την στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως για την επανέναρξη θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι, θα δώσουν, από ό,τι λένε, κανένα μήνα θα δώσουν. Ένα μήνα θα το ξέρουμε. Έτσι. Ωραία. Κώστα, τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους του Ηλυσιακού? Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κώστας Χερεκάκης ως Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Συλλόγου? Εγώ θέλω να στείλω στους φιλάθλους, γιατί είμαι φιλάθλος. Έτσι, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Απλώς είσαι στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου. Εντάξει, είναι συμπτωματικό αυτό, έτσι. Είναι σημείο των καιρών αυτό. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Όπως ο Θόδωρας είναι ένας από αυτούς, όλα τα παιδιά είναι ένας από αυτούς. Αυτό το οποίο θέλουμε από όλους είναι ότι πρέπει να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, διότι είναι μονόδρομος πλέον για μας. Αν θέλει να ξανανεύει πάλι ο Ηλυσιακός εκεί που ήταν και ακόμα λίγο πιο ψηλά, πρέπει να είναι μαζί μας, όλοι μαζί, μπορούμε να τα κάνουμε όλα, όλοι μαζί. Κύριε Θόδωρα. Θα ήθελα να αναφερθώ κάτι, επειδή ο Κώστας πριν είπε ότι πρέπει να ευχαριστούμε, γιατί όντως πρέπει να ευχαριστήσουμε εκτός από τους φιλάθλους, τους μεγάλους και τα λοιπά, του Rook Boys που είναι οι φιλάθλοι, στο είχα πει και την άλλη φορά, να ευχαριστήσουμε. Απλώς θα ήθελα, αν τώρα την εκπομπή αυτή τη δουν ή διαβάσουν, εγώ σαν Θόδωρος έχω να πω κάτι, ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα ψάξουν. Ας είναι μικρή, ας είναι το κεφάλι του λιγάκι διαφορετικό, έτσι λέμε, πρέπει να ψαχτούν και να δουν και να στηρίξουν την προσπάθεια, γιατί όντως πρέπει να τη στηρίξουν. Δεν έχει. Ένα λεπτάκι. Τελειώσε. Κύριε Θόδωρα, το δικό σας μήνυμα στους φιλάθλους του Ηλυσιακού. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ και στο Κώστα που είπε για τα παιδιά του Rook Boys, γιατί άμα δεν έχεις τέτοια παιδιά φιλάς να φωνάζουν, δεν μπορεί να κερδίσεις τίποτα. Δεν μπορεί, δηλαδή ο φίλος ο μεγάλος πλέον που έχετε και σε μια ηλικία του Ηλυσιακού, δεν μπορεί να κάνει το πράγμα να φωνάξει, να βοηθήσει κτλ. Απλά θέλουμε να σταθούν κοντά σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ίσως και κάποιοι μικροί δεν ξέρουν ακριβώς το τι έχει γίνει φέτος και τι γίνεται. Και πρέπει δηλαδή να στηρίξουν οπωσδήποτε την προσπάθεια. Υπάρχουν παράπονα. Δεν ξέρω, λίγο κάποια παράπονα και λαϊκή, εντάξει. Αλλά όλα είναι υποέλεγχο και τα λοιπά. Εντάξει, έχουν οι μικροί σου λέει, λόγω τότε ο Ηλυσιακός ήταν το όνομα, ήρθε από κατηγορία ότι μπορεί να θέλουν η ομάδα να κερδίζει 3-4-0 σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, η ομάδα στήθηκε από την αρχή. Και όταν λέμε από την αρχή, εντελώς από την αρχή. Δηλαδή, όταν είπε ο Κώστας και μου ρώτησε ότι στην κυριολεξία δεν είχαμε δελτίο. Δηλαδή, και αυτούς που είχαμε, τον Ρενάτο και τον Νάτο Μπουσέ, και αυτά τους διαπραγματευτήκαμε και τους δώσαμε χρήματα και σε αυτούς. Δηλαδή, δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ούτε ένα δελτίο στην ουσία δεν είχε η ομάδα. Και πρέπει, δηλαδή, εγώ τι μήνυμα να δώσω, αυτό που και την άλλη φορά είχα δώσει, ότι όλοι πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Πήραμε ένα μήνυμα, δηλαδή, βοηθήσαν από την αρχή με τη μόλυνση των διαρκείας, δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόντουσαν στο γήπεδο, αλλά λόγω του ότι μάθανε ότι έχουν βγει τα διαρκείας, δηλαδή βοηθήσανε και πρέπει να είναι κοντά σε αυτό τον Ηλυσιακό, ο οποίος είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να είναι κοντά. Έχουν ζήσει με τον Ηλυσιακό και θα πρέπει να βοηθήσουν να ξαναφτάσει εκεί που πρέπει. Ωραία. Κώστα, θα ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις? Ναι, εγώ θα ήθελα τελειώντας να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες μέχρι που έχουμε παίξει για το σεβασμό που έχουν στον Ηλυσιακό. Θα ήθελα το σέβονται και είναι η ένα φιλοξενία τους απέναντι σε εσάς. Σέβονται τον Ηλυσιακό και είναι ένα παράσημο για μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Εμείς βέβαια εντάξει συνεργασία πάτε και με τον Ηλυσιακό, αλλά ανέφερε ο Κώστας στην ομάδα του Απόλλωνα Χαλανδρίου
έκανε μια ενέργεια στο παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω αν μαθαίνθηκε. Ένα fair play, το οποίο ήταν... Εμείς έχουμε ετοιμάσει και ένα έγγραφο, τώρα δεν μας πρόλαβε, δηλαδή τα γεγονότα τότε σταμάτησε. Επειδή το είχαμε κάνει παλαιότερα οι παλέμαχοι... Βγάλατε και μια ανακοίνωση. Εκτός την ανακοίνωση, τι έχουμε σκεφτεί, έχουμε την ανακοίνωση, θα κάνουμε όπως είχαμε κάνει τότε και με το, στο Εγάλαιο, με το παίχτη που του κάναμε πλακέτα, το fair play που έκανε με το σιφάκι, το χλωρός. Πήγαμε και του δώσαμε πλακέτα, το ίδιο θα ετοιμάσουμε πλακέτα όποτε παίξουμε, γιατί πρέπει να συγχαρούμε την ομάδα και να της δείξουμε ότι για την ενέργεια αυτή που έκανε. Γιατί όντως δουλεύει σε αυτό το τομέα τρομερά. Δεν πρέπει να είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να, πούμε, να το δείχνεις ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί ο Λυσιάδος. Ωραία. Κύριε Θόδωρα, κάτι άλλο να προσθέσετε? Τίποτα. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε είναι να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Για αυτό το πράγμα το οποίο κάνει συνήθως, μας βγάλετε πολύ προς τα έξω. Να πούμε εδώ πέρα τις επιδυσμίες μας, τα παράπονά μας, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία, να πούμε βασικό πράγμα. Υγεία και καλή. Και η επόμενη συνέντευξη να είναι στο γήπεδο. Και με κόσμο. Και με κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πιο πολύ. Ευχαριστούμε.